Και κύριε, ανοίγουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας, τους φίλους τηλεθεατές. Χαίρομαι που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Καράογλου, θα επανέλθω στα της Θεσσαλονίκης για να μας πείτε και πώς πάτε εκεί με τον κορονοϊό. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε. Η επικαιρότητα υπαγορεύει ότι πρώτο θέμα είναι όσα έγιναν στην Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτά τα οποία έγιναν σας δίνουν την αίσθηση μιας καλά προετοιμασμένης επίσκεψης. Θεωρώ ότι ήταν όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσε να γίνει προετοιμασμένη η επίσκεψη αυτή και θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα θετικά τα μηνύματα από αυτή την επίσκεψη. Στα Ίσια, Παλικαρίσια, ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά από τις οδηγίες που είχε πάρει από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο Νίκος Οδένδιας λοιπόν, έβαλε όλα τα ζητήματα και επιτάπητος τις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία. Είχε ένα brand affair με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Ναι. Έγινε ένας διάλογος που είδαμε που δεν συνηθίζεται πολύ στα διπλωματικά ιωθώτα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ εγώ ότι ήταν μια, θα έλεγα, επίδειξη πυγμής, μια γενναία στάση από την ελληνική πλευρά, που μέσα στην Άγκυρα έβαλε όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σας πω ότι δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα από φίλους μετά το τέλος των δηλώσεων, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μου πούνε ότι αισθανόντουσαν περήφανοι και δίνουν συγχαρητήρια στον Νίκο Οδένδια και στον Πρωθυπουργό της χώρας για την περήφανη στάση που είχαμε στην Άγκυρα. Κύριε Καράογλου, όμως θέλετε να μου εξηγήσετε γιατί το βλέπετε έτσι? Τι θέλω να πω? Ότι από τη στιγμή που ο κύριος Τσαβούσογλου ουσιαστικά κατηγόρησε την Ελλάδα ότι κάνει pushback στο Αιγαίο, την κατηγόρησε ότι δεν αναγνωρίζει τουρκική, όπως είπε, μειονότητα στην Θράκη κλπ. Μπορούσε να μην απαντήσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, αλίμονο δηλαδή. Πήρε ξεκάθαρες απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Του θύμισε τη συνθήκη της Λοζάνης που δεν μιλάει για τουρκική μειονότητα, γιατί δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχει θρησκευτική μειονότητα και είναι μουσουλμανική μειονότητα που είναι Έλληνες πολίτες. Mm. Του θύμισε ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία δημιουργεί προβλήματα και εντάσσει στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας συνεχώς και τα αέρια και τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος. Ναι. Μια σειρά από ενέργειες, εν πάση περιπτώσει, που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, που αντίκειται στο ευρωπαϊκό πνεύμα και βέβαια πόσο μάλλον για μια χώρα η οποία φιλοδοξεί θεωρητικά να ενταχθεί κάποτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι ήταν μια περήφανη απάντηση. Δεν περιμέναμε από την απάντηση αυτή, προφανώς, από τη συνάντηση αυτή, συγγνώμη, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι για πρώτη φορά με τόσο έτσι περήφανο τρόπο διατυπώθηκαν οι θέσεις οι ελληνικές μέσα στην Άγκυρα, μέσα στην Τουρκία. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι έχει απέναντί της μια χώρα η οποία είναι ισχυρή, η οποία θα έλεγα ότι είναι η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Θέλει ειρηνικές σχέσεις με όλους, αλλά δεν έχουμε τη λογική του που ίσχυε το παλιό γνωμικό που λέει «Σφάξε με πασά μου να γιάσω». Δεν θέλουμε να σφάξουμε κανέναν, δεν θέλουμε να μας σφάξει και κανένας και δεν θέλουμε με αυτή τη λογική να γιάσουμε. Με την εκτίμηση όμως που κάνουν πολλοί ότι δηλαδή έπειτα από αυτήν την επίσκεψη προφανώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιδεινώνονται αντί να βελτιώνονται, συμφωνείτε? Φαντάζομαι ότι για το ακριβώς ανάποδο πήγε ο κύριος Δένδιας στην Τουρκία. Υποτίθεται ότι τέτοιες επισκέψεις γίνονται για να είναι γέφυρες, όχι χάσματα. Ναι, είναι μία ανάγνωση. Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση, όπου λέει ότι αν κάνει συνεχώς μισό βήμα πίσω, ο άλλος θεωρεί ότι αυτό είναι ένδειξη αδυναμίας και κάνει δύο βήματα μπροστά. Λοιπόν, όταν σταματάς εκεί και του λες ως εδώ και μη παρέ και δεν κάνουμε πίσω ούτε χιλιοστό, ίσως πάρει ένα άλλο μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ξέρετε το εξής και νομίζω το ξέρετε. Η στάση της Τουρκίας μετά την 20η Ιανουαρίου, που είναι ένα σημαντικό γεγονός, έχουμε την ανάληψη προεδρίας των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν, ναι, που δεν είναι ο γνωστός ο φίλος του Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ κτλ. Είναι μια στάση που θέλει να δείξει ότι θέλει να κάνει διάλογο, ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέρω πόσο θα το αντέξει αυτό, γιατί εντάξει, δεν είναι και χαρακτηριστικό της Τουρκίας να έχει μια σταθερή στάση πάνω στα ζητήματα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα και από την πλευρά την Αμερικάνικη υπάρχει πίεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε καμιά συνομιλία μεταξύ Τζο Μπάιντεν και του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογκάν. Έτσι. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αμερικάνικες δυνάμεις όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θεωρώ ότι αυτό είναι μήνυμα που στέλνεται στην Τουρκία και προφανώς είναι πολύ πιο προσεκτική. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα ήξεραν. Οι Ταρζανίες και τα Καμπονίκια, από τα οποία πουλούσε ο κ. Ερντογκάν όταν είχε τις πλάτες
του κυρίου Τραμπ δεν υπάρχουν πλέον. Αυτό το ξέρει και νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έπειτα από όσα είδαμε σήμερα, θεωρείτε ότι η πολιτική σας εκτίμηση, δηλαδή, είναι ότι μπορεί η Αθήνα να συνεχίσει να πηγαίνει στις διερευνητικές επαφές, να συνεχίσει το διάλογο με την Τουρκία σαν να μην έχει συμβεί τίποτα? Κάποιοι λένε πως δεν όχι, είμαστε. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι τόσο άσχημα τα πράγματα που ένας λόγος παραπάνω να καθόμαστε περισσότερο και με περισσότερη προσήλωση στο ίδιο τραπέζι με τους γειτονές μας. Τι λέτε? Νομίζω ότι από το διάλογο κανείς δεν χάνει. Έτσι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δυστυχώς δεν φέρεται φιλικά, φέρεται εχθρικά και φέρεται σαν να είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς πιστεύω, ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Εμείς όμως έχουμε δείξει σε όλους και θα το αποδείξουμε όποτε χρειαστεί ότι είμαστε μια χώρα πολύ ισχυρή και οικονομικά και στρατιωτικά και ειδικότερα σε σχέση με την Τουρκία. Είμαστε πολύ πιο ισχυρά σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Θέλουμε όμως το διάλογο. Θέλουμε τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν. Διεκδικούμε όμως τα εθνικά μας δικαιώματα να είναι απαραβίαστα και οι κόκκινες γραμμές που υπάρχουν να είναι επίσης απαραβίαστες. Αυτό το μήνυμα λοιπόν εστάλει σήμερα μέσα στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, στην Άγκυρα. Αυτό το μήνυμα θα στέλνετε κάθε φορά. Βεβαίως και θα ανταποκριθούμε στα πλαίσια του διαλόγου, είτε είναι διερευνητικές επιστολές, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει αυτό ότι όταν διαβουλεύεσαι και συζητάς με κάποιον, ότι υποχρεωτικά καταλήγεις σε συμφωνία, αλλά είναι σημαντικό να έχεις ανοιχτές διάβλους επικοινωνίας. Για μας, η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι το ζήτημα του καθορισμού της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδος. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο και ότι ερμηνεύουμε σωστά το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία έχει μια διαφορετική εκτίμηση. Γι' αυτό το ζήτημα είμαστε διατεθειμένοι, εφόσον συμφωνήσουμε και οι δύο χώρες, να υπογράψουμε συνυποσχετικό και να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει, δεν συζητάμε για ανύπαρκτα ζητήματα, δεν συζητάμε για τουρκική μειονότητα που δεν υπάρχει, δεν συζητάμε για οποιαδήποτε ζητήματα βάζει η Τουρκία. Αντίθετα, δεν μπορεί τώρα η Τουρκία, για παράδειγμα, όταν εγώ τα έχω ζήσει ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και πέρσι τον Φεβρουάριο, από τα τέλη Φεβρουαρίου και όλο τον Μάρτιο, είχαμε την προσπάθεια χιλιάδων λαθρομεταναστών να εισβάλλουν στη χώρα, να μας βάζει ζήτημα ότι εμείς δεν φερόμαστε καλά στους μετανάστες. Έλεος. Έτσι, αυτό το ξέρει όλη η Ευρώπη. Και ευτυχώς που γίνανε τα περσινά γεγονότα, γιατί και στείλαμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα φυλάει θερμοπύλες και φυλάει τα σύνορα της Ευρώπης, αλλά και ήρθε η Frontex και ενισχύθηκε με στρατιωτικό προσωπικό η Frontex από διάφορες χώρες και καταλάβαν τι γίνεται ακριβώς στα σύνορα. Και όταν μάλιστα οι Τούρκοι πυροβολήσαν γερμανική περίπολο της Frontex στα σύνορα, τα ελληνοτουρκικά σύνορα, τότε υπήρξε και παρέμβαση της κυρία Μέρκελ, γιατί μέχρι τότε τα κρύβαν ή δεν θέλουν να τα δουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η οποία Μέρκελ βέβαια εξαντλεί τις παρεμβάσεις της στις συνόδους για να παγώνει κάθε κουβέντα για κυρώσεις. Ναι, και αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι η κυρία Μέρκελ ξέρει ότι υπάρχει μια ευάριθμη τουρκική μειονότητα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα τουρκικό στοιχείο το οποίο έχει αποκτήσει δικαιώματα Γερμανού πολίτη και ψηφίζει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θέλει να πάει απέναντί του, γιατί δεν θέλει να χάσει όλους αυτούς εδώ τους Τούρκους πακέτο. Είναι 2-3 εκατομμύρια τουλάχιστον αυτοί που θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις γερμανικές εκλογές. Και απ' την άλλη, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα με προμήθεια στρατιωτικού υλικού της Τουρκίας από τη Γερμανία, με συνεργασίες μεταξύ τουρκικών εταιριών και γερμανικών εταιριών και όλα τα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν η κατάσταση αυτή οξυνθεί περισσότερο, νομίζω ότι και η Γερμανία θα είναι στο πλευρό αυτού που έχει το δίκιο και εκφράζει το διεθνές δίκαιο και θέλει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και θέλει ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, και αυτή είναι η Ελλάδα. Τώρα, κύριε Καράογλου, για να μην είναι μόνο θεματική η κουβέντα μας, θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε ότι κάποια μέλη της κυβέρνησης δεν μαθαίνουν από τα παθήματα? Τι εννοώ? Μιλάω για τους λοιμοξιολογούντες υπουργούς. Πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσπαθήσει να επιβάλει σιωπητήριο. Χθες, νομίζω, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχατε, ξαναφωτογράφησε συγκεκριμένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Την προηγούμενη φορά που είχαμε υπουργούς να βγαίνουν και να προαναγγέλουν τι ανοίγει, πώς και πότε, προκαταλαμβάνοντας τις αποφάσεις των επιστημόνων, είχαμε χαλάρωση και μετά αυτό το είδαμε και στα κρούσματα και στις νοσηλείες. Τώρα μπορεί να γίνει το ίδιο? Γενικά αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα είναι μια λάθος διαδικασία. Έχουμε μια επιτροπή ειδικών, σοφών. Ναι. Για πρώτη φορά η πολιτική κάναμε ένα βήμα πίσω. Έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι οι ειδικοί λοιπόν, οι γιατροί, οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι συνεδριάζουν σχεδόν καθημερινά και αποφασίζουν και εισηγούνται στην κυβέρνηση ποια μέτρα πρέπει να ακολουθηθούν. Άρα το να βγαίνω εγώ που είμαι οικονομολόγος και να έχω άποψη για το αν πρέπει να ανοίξουν ή πρέπει να κλείσουν τα καταστήματα ή αν πρέπει να επιτρέπεται διακίνηση, όχι, θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν προσφέρω τίποτα. Αντίθετα, μπερδεύεται ο κόσμος και στέλνονται λάθος μηνύματα. Όπως επίσης για μένα είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να τους υποχρεώσω, δεν είναι
στρατιωτάκια να τους πείσει δεν θα μιλάτε. Το ότι βλέπω καθημερινά σε όλα τα κανάλια από έναν-δύο γιατρούς που συμμετέχουν στην Επιτροπή, που καθένας λέει την άποψή του, που δεν σημαίνει ότι γιατί είναι ένα όργανο που συνεδριάζει ότι καταλήγει σε ομόφωνες αποφάσεις. Υπάρχουν ζητήματα που υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Και γιατί λοιπόν, είναι κακό δηλαδή οι πολίτες να πληροφορούμαστε όλες τις αποφάσεις, άμα είναι να μας ενημερώνει η κυρία Πελώνη για την διαχείριση της πανδημίας. Μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η κυκλοφορία, πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά και πρέπει να κάνουμε πάσχα στα σπίτια μας και όχι να πάμε στα χωριά μας. Mm-hmm. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να πάμε στα χωριά μας. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν στέλνεται ένα ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα. Και να πούμε και κάτι που είναι μια αλήθεια. Τώρα, έτσι, έχουμε, παραστατικά το λέω, σε ένα μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων, 300 μέτρων, έχουμε διανύσει 42 χιλιόμετρα και μας μένουν 300 μέτρα. Υπάρχει κούραση. Αλλά το τέρμα είναι μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε ένα κουράγιο και να τερματίσουμε. Και μπορούμε να τερματίσουμε όλοι, δυνατοί και όρθιοι. Έτσι. Και βεβαίως την επόμενη μέρα, με την αλληλεγγύη που θα δείξει και η ελληνική κυβέρνηση και ο ένας τον άλλο, μπορούμε να είμαστε ακόμη καλύτερα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αν σεβαστούμε τα μέτρα της ατομικής υγιεινής, τα μέτρα της ατομικής υγείας, της προστασίας της ατομικής υγείας, που προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο και τη δημόσια υγεία, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Οι σύμμαχοι μας είναι τρεις και είναι συγκεκριμένοι. Μας τα ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα εμβόλια, τα οποία περπατάνε πάρα πολύ καλά. Καθημερινά γίνονται από 55 έως 60 χιλιάδες εμβόλια. Ήδη είμαστε στα 2 εκατομμύρια 400.000 εμβόλια. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχουμε πάει στα 3 περίπου εκατομμύρια και μέχρι το τέλος του Μαΐου θα έχουμε ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχει αποκτηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανοσίας. Όλοι οι συν 50 θα έχουν εμβολιαστεί. Θα έχουν εμβολιαστεί επίσης οι έχοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, υποκείμενες ασθένειες κτλ. Θα έχουν εμβολιαστεί ειδικές εργασιακές μονάδες, βλέπε εκπαιδευτική, βλέπε στρατιωτική, βλέπε αστυνομική κτλ. Θα είναι πολύ καλύτερα. Ένα σύμμαχός μας είναι τα εμβόλια και η οργανωμένη και η σωστή πορεία τους. Δεύτερος είναι ο καιρός. Ο καιρός, βέβαια, δεν ξέρω τι έκανε σήμερα στην Αθήνα. Εικοσάρια. Καλά πάει ο καιρός. Ευτυχώς. Λοιπόν, ο καιρός είναι ένας καλός σύμμαχος. Και ο τρίτος. Τα self-test. Τα self-test είναι μια μεγάλη ιστορία. Μάλιστα. Μπορούμε να εντοπίσουμε κάνοντας ο καθένας το self-test και ειδικά όταν από εβδομάδα πιθανόν να ανοίξουν, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν παίρνω σε αυτή τη λογική, να ανοίξει το λιανεμπόριο, έστω με προφυλάξεις και με συγκεκριμένα μέτρα, να είναι άλλο ένα εργαλείο στην πολιτεία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ και αυτό που κάνω έκκληση είναι να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στα λόγια και ειδικά εμείς τα πολιτικά πρόσωπα που δεν είμαστε ειδικοί, έτσι. Είστε σαφείς. Ας ακούμε τους γιατρούς και από εκεί πέρα λίγο κουράγιο να κάνουμε, έτσι. Είμαστε στο τελείωμα της περιπέτειας αυτής και μπορούμε να ελπίζουμε με προσοχή, μάλιστα, με αυτοπεποίθηση, με ψυχραιμία ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το κακό. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μελιγκόνη. Γεια σας.